Η πρόκριση κρίθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Carrément. On savait que ce premier match allait être très important. On a très bien joué le match aller pour pouvoir gérer ce deuxième match, même si on voulait quand même gagner ce soir. Ξεκάθαρα, νομίζω ότι η πρόκριση κρίθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Ήμασταν προετοιμασμένοι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξέραμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στην έδρα μας, το πρώτο παιχνίδι, έτσι ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα το δεύτερο. Όπως και να έχει όμως, σήμερα νομίζω πως έπρεπε να κερδίσουμε. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε δύο φορές, αλλά ισοφαρίστηκε γρήγορα. Τι έφταιξε και δέχτηκε την ισοφάριση και τις δύο φορές. Des erreurs, sûrement. Après, je pense qu'avec le staff et le coach, on va prendre le temps d'analyser en vidéo nos erreurs et essayer de les effacer pour les prochains matchs. Mais on est déçu d'avoir pris ces deux buts et c'est des choses qu'il va falloir corriger à l'avenir. Πραγματικά νομίζω πως η ομάδα μας, όλο το staff και ο προπονητής μας θα κάνουν τα πάντα για να αναλύσουν τα βίντεο, να δούμε τι ακριβώς κάναμε λάθος σήμερα, τι έφταξε και δεχτήκαμε αυτά τα γκολ. Σίγουρα δεν έπρεπε να έχει συμβεί και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα διορθώσουμε για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Σήμερα ο αγωνιστικός χώρος έπαιξε το ρόλο του για την εικόνα της ομάδας. Ναι, on a été surpris de la qualité de la mauvaise qualité du terrain. Mais voilà, c'est pas un fait de jeu, on est professionnel, on doit s'adapter à chaque type de terrain. Et c'est pas une excuse, parce qu'on a quand même réussi à jouer et faire de bonnes choses. Mais dans ces matchs-là, il faut mettre plus de détermination. Σίγουρα ένας κακός αγωνιστικός χώρος δεν βοηθάει μια ομάδα να κάνει καλό παιχνίδι, όμως εμείς δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να παίζουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος. Πρέπει να κάνουμε καλά πράγματα και σήμερα πρέπει να παίξουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα.